Ο Στέλιος Μαένας τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας του ταινίας, ο ηθοποιός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Τραυματισμένος και με ένα τσιρότο στο μέτωπο, εμφανίστηκε πριν λίγες ημέρες ο Στέλιος Μαένας στην πρεμιέρα της παράστασης «Περιμπλίν και Μπελίσσα», στην οποία πρωταγωνιστεί με τη Δήμητρα Ματσούκα. Ο ηθοποιός, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας του ταινίας, η οποία θα προβληθεί στους κινηματογράφους το 2014. Ο Στέλιος Μαένας έπρεπε, σύμφωνα με το σενάριο, να πετάξει ψηλά το όπλο που κρατούσε και μετά να το πιάσει και πάλι. Αντί γι' αυτό, όμως, το όπλο προσγειώθηκε στο κεφάλι του πρωταγωνιστή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Το γύρισμα διεκόπη αμέσως και οι συνεργάτες του τον μετέφεραν στο νοσοκομείο καθώς είχε γίνει πληγή. Ο γιατρός που τον εξέτασε διαπίστωσε ότι το χτύπημα δεν ήταν απλό και χρειαζόταν δράματα. Έτσι, ο Στέλιος Μαένας, φεύγοντας από το νοσοκομείο, είχε 12 ράματα στο κεφάλι και ένα μεγάλο τσιρότο. Πάντως, ο ηθοποιός ως επαγγελματίας δεν σταμάτησε τα γυρίσματα αλλά ούτε και το θέατρο. Παρόλο που θα πρέπει για αρκετό καιρό ακόμα να εμφανίζεται με το τσιρότο, εκείνος δουλεύει ασταμάτητα. Μάλιστα, ετοιμάζεται και για περιοδεία. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινήσαμε ένα τέτοιο έργο, τόσο σημαντικό, και μια περιοδεία που θα ακολουθήσει 47 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, με μια τόσο καλή συνεργασία. Εγώ κάνω περιοδεία εδώ και αρκετά χρόνια τα καλοκαίρια και βλέπω πόσο ο κόσμος της περιφέρειας αγκαλιάζει τις καλές παραστάσεις. Ο Στέλιος Μαένας και η Δήμητρα Ματσούκα όλο το καλοκαίρι θα βρίσκονται σε περιοδεία, συνδυάζοντας διακοπές με δουλειά.